Θα καλέσω στο βήμα τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Νικόλα Λουδοβίκο. Μπορεί να τον γνωρίζετε περισσότεροι για τα ζητήματα της δογματικής. Ο πατέρας Λουδοβίκος έχει σπουδάσει ψυχολογία, παιδαγωγική, θεολογία και φιλοσοφία στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Παρίσι, στη Σορβόνη και στο Καθολικό Ινστιτούτο του Παρισίου και το Cambridge. Είναι διδάκτορας θεολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εργάστηκε στο ερευνητικό κέντρο για τον αρχαίγωνο χριστιανισμό Tyndale House του Cambridge και δίδαξε ή έδωσε σεμινάρια στο Κέντρο Προχωρημένων Θεολογικών και Θρησκευτικών Σπουδών της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Cambridge στο Πανεπιστήμιο του Durham, δίνοντας επίσης διαλέξεις και σε άλλα πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα. Σήμερα είναι καθηγητής της δογματικής και της φιλοσοφίας στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Σχολή Θεσσαλονίκης, επιστημονικός συνεργάτης συγγραφέας στο μεταπτυχιακό θεολογικό πρόγραμμα του Ανοιχτού Ελληνικού Πανεπιστημίου, part-time lecturer στο Ορθόδοξο Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου του Cambridge, visiting research fellow του Πανεπιστημίου του Winchester. Έχει επιρροή στη σύγχρονη ορθόδοξη θεολογική σκέψη και είναι συγγραφέας βιβλίων όπως τα Θεοποιία, η μετανεωτερική θεολογική απορία, ψυχανάλυση και ορθόδοξη θεολογία, περί επιθυμίας, καθολικότητας και εσχατολογίας, η τρόμη του προσώπου και τα βάσανα του έρωτα, κριτική στοχασμή για μια μετανεωτερική θεολογική οντολογία, Ορθοδοξία και εξυγχρονισμός, Βυζαντινή εξατομίκευση, κράτος και ιστορία στην προοπτική του ευρωπαϊκού μέλλοντος, θεολογική ιστορία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, η προσοκρατική, ο Σοκράτης, ο Πλάτων, η αποφατική εκκλησιολογία του Ομοούσιου, αρχαίγωνη εκκλησία σήμερα, η κλειστή πνευματικότητα και το νόημα του εαυτού, ο μυστικισμός της ισχύως και η αλήθεια της φύσεως και του προσώπου. Το θέμα της εισήγησής του, με συγχωρείτε, είναι η ελληνική και η παγκόσμια κρίση επιδράσεις στην νεολαία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Σύνεδρε. Η δική μου εισήγηση θα είναι κάπως γενικότερη και θα αφορά το πλαίσιο, το σημερινό πλαίσιο ή μια ανάλυση, δυνητική ανάλυση του πλαισίου στο οποίο διαμορφώνεται η σημερινή πρόσληψη των παραδόσεων. Αυτό το πλαίσιο έχει να κάνει με την κρίση. Τη λεγόμενη κρίση, η οποία δεν είναι μόνο ελληνική, όπως ξέρετε, είναι μια παγκόσμια κρίση και βεβαίως δεν είναι μια κρίση θεμελιωδώς οικονομική. Είναι μια κρίση η οποία είναι πολύ βαθύτερη. Είναι κρίση ενός τρόπου κατανόησης του κόσμου. Είναι κρίση ενός τρόπου κατανόησης της ιστορίας. Και τα χαρακτηριστικά αυτής της κρίσης θα κοιτάξουμε να βάλουμε σε μια μικρή τάξη σήμερα, θεωρώντας ότι όλα όσα λέμε βεβαίως μόνο εισαγωγικά μπορούν να θεωρηθούν, έτσι. Ακούσαμε τα ωραία που ακούσαμε προηγουμένως. Θα ήθελα να συμπληρώσω και να ξεκινήσω ταυτόχρονα με αυτά που είπε ο κύριος Τσεκούρας ως σχόλιο. Αν παρατηρήσετε την νεοελληνική ιστοριογραφία, στο μέγιστο σήμερα ποσοστό της, ενώ τους εκπροσώπους της νέας ελληνικής ιστοριογραφίας, θα δείτε ότι σε μεγάλο βαθμό αυτό που λέγεται παράδοση, παραδόση, συγχαίεται με τους εθνικούς μύθους. Δηλαδή με τρόπους τους οποίους εμείς προβάλλουμε τον εαυτό μας αυθαίρετα στον κόσμο, αναπτύσσοντας όλα τα σύνδρομα, τα φοβικά σύνδρομα. Αυτό η ψυχανάλυση το ξέρει πολύ καλά βέβαια, και η ψυχαναλυτική κατανόηση του έθνους ή των εθνοτικών ομάδων το στηρίζει πιο δηλαδή, το ότι βλέπετε ότι όλες οι ταυτότητες ορίζονται σε αντίθεση με κάποιον άλλον. Έτσι, υπάρχει πάντοτε ένας χαμένος παράδεισος, υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος είναι υπεύθυνος για την απώλειά του. Έτσι, υπάρχει ένας τρόπος επιστροφής που είναι η επιτέλεση, ξέρω εγώ, διαφόρων πώς το λένε, πολιτιστικών και λοιπά διαδικασιών και επιδόσεων. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα οδήγησαν σε μια σοβαρή σύγχυση εσωτερική, ένα είδος εσωτερικού διχασμού, να το πω έτσι, σε σχέση με το ερώτημα υπάρχουν τελικά ή όχι εθνικές παραδόσεις, οι οποίες
να μπορούν να βοηθήσουν γόνιμα τη σημερινή αναζήτηση της ταυτότητας. Διότι η ταυτότητα είναι πάντοτε ένας τρόπος να καταλάβω τον άλλον και τον εαυτό μου σε σχέση με τον άλλον. Προσέξτε, δεν είναι η ταυτότητα ένας τρόπος να κλειστώ σε ένα φανταστικό εαυτό. Έτσι. Νομίζω, και νομίζω ότι θα συμφωνεί ο κύριος Τσεκούρας αυτό, ότι η νεότερη ανθρωπολογία αρχίζει και το καταλαβαίνει αυτό, ότι η παράδοση έχει σημασία. Ενώ παλαιότερα θεωρούσαμε ότι είναι απλώς και μόνο μια διαδικασία αυτοαποκλεισμού. Αν δείτε τις ελληνικές ταινίες της δεκαετίας του 60 ή του 70, θα δείτε ότι η νέα γενιά πολεμάει με την παλιά γενιά ή η παλιά γενιά πολεμάει με τη νέα, το λεγόμενο χάσμα των γενεών, έτσι, που είναι ουσιαστικά η μυθοποίηση αυτής της αδυναμίας κατανόησης του εαυτού σε ένα διαχρονικό επίπεδο. Αυτό είναι όλο. Δηλαδή η αδυναμία να μεταφέρω γνήσια αυτό το οποίο είναι γνήσιο από το παρελθόν στο σήμερα για να διαμορφώσω την ταυτότητά μου σε σχέση με το μέλλον. Έτσι. Θέλω να πω το εξής, ότι η δική μου προσφορά, εγώ δεν είμαι ούτε ιστορικός ούτε ειδικός στον ποντιακό ελληνισμό, τον οποίο θαυμάζω από μακριά, δεν είμαι Πόντιος. Η καταγωγή μου είναι παρατάφτα από την Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, και ξέρω που ανήκουμε σε οικογένειες ανθρώπων που έχουν διωχθεί. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να συνεισφέρω κάτι στο να καταλάβουμε το γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργήθηκαν αυτές οι συγχύσεις. Να το πω έτσι. Το γενικό πλαίσιο που κάνει και την κρίση να είναι παγκόσμια, προσέξτε. Μην μιλάτε για ελληνική κρίση. Από αυτά που θα σας πω θα καταλάβετε ότι η κρίση είναι παγκόσμια. Είναι μια κρίση της δυτικής κοινωνίας. Είναι μια κρίση στην κατανόηση, την αυτοκατανόηση του δυτικού ανθρώπου. Στο πώς καταλαβαίνει τον εαυτό του. Είναι μια κρίση η οποία αρθρώνεται καταρχήν σε μια διαφοροποίηση πάρα πολύ σημαντική ανάμεσα στους, όπως λένε οι ειδικοί, υποκειμενικούς και αντικειμενικούς λόγους. Οι αντικειμενικοί λόγοι, ο αντικειμενικός λόγος είναι ο λόγος της κοσμοθεωρίας. Ο λόγος που εξηγεί τον κόσμο. Ένα σύστημα σκέψης. Έτσι. Αυτό είναι ο αντικειμενικός λόγος. Είναι ο αρχαίος λόγος της φιλοσοφίας, ας πούμε. Έτσι. Ο υποκειμενικός λόγος είναι, θα λέγαμε, αυτά τα οποία θέλω να κάνω εγώ, αυτά τα οποία επιθυμώ εγώ, αυτά τα οποία εγώ ο ίδιος θέλω να προβάλλω μες στη ζωή μου. Θα έχετε παρατηρήσει στα νεότερα χρόνια το να μιλήσει κανείς σε αναφορά με αρχές είναι όλο και πιο δύσκολο. Αλλά το να πει κανείς ότι αυτό είναι η επιλογή μου είναι πάρα πολύ εύκολο. Καταλάβατε τι λέω. Σήμερα σταματούν όλες οι συζητήσεις μόλις σας πει κάποιος ότι είναι αυτό το πράγμα επιλογή μου. Και μάλιστα πρέπει να σας το πει για να σταματήσετε να μιλάτε. Εάν σκεφτείτε ότι ο Τσαϊκόφσκι, για παράδειγμα, αυτοκτόνησε επειδή ήταν ομοφυλόφιλος και επειδή, παρά το ότι όλοι του λέγανε στο περιβάλλον του ότι δεν έχει τίποτα, ο ίδιος θεωρούσε ότι έχει, γιατί πρόσβαλε την κοσμοθεωρία του αυτό. Καταλάβατε τι λέω. Αυτό το πράγμα είναι αδιανόητο να γίνει σήμερα. Το αντίθετο ακριβώς. Καταλάβατε τι λέω. Ακόμα και ένας ο οποίος έχει ξέρω, αυτή την επίδοση, θα σας πει είναι επιλογή μου. Σαν ψυχολόγος εγώ ξέρω ότι δεν ήταν επιλογή του. Όπως και δεν είναι και η αντίθετη επιλογή, καταλάβατε. Στην πραγματικότητα δηλαδή ο άνθρωπος, αν ήταν πιο, να το πω αληθινό, ειλικρής, θα σας έλεγε ότι ποτέ δεν το διάλεξα. Καταλάβατε τι λέω. Δεν λέει όμως αυτό, λέει είναι επιλογή μου. Αυτό το πράγμα, το ότι μόνο τότε σταματάει η συζήτηση, ότι όταν πεις κανείς ότι είναι επιλογή μου, είναι η επικράτηση των υποκειμενικών λόγων σε σχέση με τους αντικειμενικούς. Εγώ το λέω αυτό, είναι η επανάσταση του οτιδήποτε. Είναι η μετατροπή του ατομικισμού του δυτικού σε ναρκισισμό μέσα στα χρόνια. Εντάξει. Λοιπόν, αλλά αυτό το πράγμα δεν έγινε έτσι γρήγορα και απότομα. Αυτό θέλω να σας αναλύσω λίγο. Γιατί όλα αυτά τα πράγματα συνέβησαν μέσα στη λεγόμενη ορθολογική κοινωνία της Δύσης. Αυτό είναι το παράξενο. Όλη αυτή η μετάλλαξη από τον λόγο τον κοσμοθεωριακό. Κάνω κάτι, όπως τα λέγει ο Πλάτων, έτσι δεν είναι. Επειδή είναι ο νόμος αυτός του αγαθού. Έτσι, κάνω κάτι γιατί το λέει η Αγία Γραφή. Σήμερα κάνω κάτι γιατί μ' αρέσει. Ακόμα και την Αγία Γραφή, αν την ακούσω, την ακούω επειδή μ' αρέσει. Για το επειδή μου αρέσει τώρα, με δέχεστε εδώ ότι είμαι παπάς, επειδή μου αρέσει. Και αν με πιέσετε, θα σας πω, είναι επιλογή μου.
Καταλάβατε τι λέω. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε αλλιώς. Δεν υπάρχει άλλη συνεννόηση. Αυτού του είδους λοιπόν η διαδικασία συνέβη μέσα σε αυτό το οποίο ονομάστηκε στην κοινωνική θεωρία επικράτηση των αντικειμενικών λόγων, δηλαδή των υποκειμενικών λόγων, δηλαδή τελικά του εργαλειακού ορθολογισμού. Τα μέσα, έτσι, λαμβάνουν ακριβώς το λόγο και ο σκοπός, ο μεγάλος σκοπός, παραμελείται. Δεν έχουμε κοινωνίες με σκοπό σήμερα. Έτσι δεν είναι, τι λέμε ένας τον άλλο, να περνάτε καλά. Έτσι δεν λέμε. Να περνάω καλά για ποιο λόγο. Η κοινωνία αυτή της ευτυχίας πριν 10 χρόνια, πού κατευθυνόταν. Πού κατευθύνεται ο ευρωπαϊκός πολιτισμός. Καταλάβατε τι λέω. Το πού αυτό, το αίτιο, το ιστορικό αίτιο, ο ιστορικός και ο πνευματικός σκοπός, δεν συζητιέται πια. Περνάμε καλά. Καταλάβατε. Μέσα αυτό το πράγμα συνέβη στην ίδια ακριβώς την ορθολογική κοινωνία. Όπου αναπτύχθηκαν ακριβώς λόγω της καταρρεύσεως της κοσμοθεωρίας και της ανάδυσης όλο και περισσότερο του ναρκισισμού, έτσι που και αυτό οι βαθιές ρίζες, δεν θα συζητήσουμε σήμερα, κάποιες διαδικασίες, τις οποίες θα περιγράψω ως εξής συνοπτικά. Καταρχήν, η λεγόμενη από τους ειδικούς δογματική απομίμηση. Είναι αυτό που είπα ήδη. Είναι η αναίρεση και αποσιώπηση της κριτικής. Έτσι. Ο άνθρωπος είναι αποδέκτης των κοινωνικών πρακτικών, ό,τι σημαίνει στον κοινωνικό χώρο, δεν τον πειράζει, εάν του εξασφαλίζει την προσωπική του ευδοκίμηση. Το να περνάει καλά. Εάν τυχόν αυτό το πράγμα το πλήξουμε και πούμε, κοίταξε να δεις, παρά το τι περνάμε καλά. Έτσι δεν είναι. Λέγανε μερικοί δημοσιογράφοι πριν από χρόνια. Ή το έλεγα στους φοιτητές μου και μου λέγανε, είστε οικονομολόγος. Έλεγα, όχι. Τους έλεγα, θα καταρρεύσουμε. Γιατί, διότι βλέπαμε, δεν είναι πριν 15 χρόνια, δεν βλέπαμε, πως το χρέος μεγάλωνε πάνω από το 100% του ΑΕΠ. Δεν χρειάζεται να είσαι οικονομολόγος να καταλάβεις ότι θα καταρρεύσει αυτή η κοινωνία οικονομικά. Όποιος τολμούσε να το πει, θυμάστε, καταδικαζόταν κομματικά, απομονωνόταν σαν δημοσιογράφος και θεωρούνταν παράξενος ή επίβολος ή κακός. Δηλαδή, απαγορεύεται η κριτική. Από τη στιγμή που βλέπετε πως η εργαλειακότητα εδώ, λέτε ότι περνάω καλά. Η κατάργηση του σκοπού για χάρη του μέσου. Περνάω καλά, το μέσο. Το έχει σημασία. Το ότι σε λίγο θα καταρρεύσουμε, πάει να έχει σημασία. Αυτό είναι δυτικό φαινόμενο. Ξέρετε ότι ξεκίνησε και η κρίση οικονομική από τη Δύση, έτσι. Λοιπόν, δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η κυριαρχική δομή και αυταρχικότητα. Ο εργαλειακός αυτός ορθολογισμός, αν το πούμε έτσι, όπως τον λέει η σχολή της Φραγκφούρτης, υπάρχουν και άλλοι τρόποι να το πούμε, έχει μια θρησκευτική ισχύ. Θα το έχετε προσέξει αυτό. Κανένα άλλο δόγμα δεν είναι τόσο απρόσβλητο όσο αυτό, όπως το περιέγραψα τώρα. Το να περνάτε καλά, έτσι. Το να είμαστε καλά, εδώ και τώρα. Το να διαφορούμε για το σκοπό, κάποιος άλλος τον διαχειρίζεται. Και αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το παραβιάσει κανείς. Δεν μπορεί να μιλήσει για ένα είδος, ας πούμε, κοιτάξτε, πώς έκανε ο Ηράκλητος κάποτε όταν ήταν οι Πέρσες, στην Έφεσο. Έτσι, ο Ηράκλητος, ο φιλόσοφος, ήταν μέσα. Πολιορκήσαν οι Πέρσες. Τι θα κάνουμε, λέει η δάσκαλε. Πήγε ο Ηράκλητος στη μέση της πλατείας, έβρεξε σιτάρι και άρχισε να το τρώει. Σιωπηλά. Και είπαν όλοι, θα κάνουμε, θα εγκαρτερήσουμε εδώ, με ό,τι έχουμε και θα κοιτάξουμε να αντιμετωπίσουμε, ας πούμε. Ναι, αυτό το πράγμα είναι αδιανόητο σήμερα. Δεν μπορεί να γίνει. Και δεν επιθυμεί κανένας να το κάνει. Οι πολιτικοί μας δεν θέλουν να κάνουν κάτι τέτοιο. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Τελείως ασυνήθιστοι κάτι τέτοιο. Οι ίδιοι. Να το κάνουν πιστικά εννοώ. Τρίτον, η αγιοποίηση των μέσων, όπως σας είπα. Το μέσο είναι αυτό το οποίο, αντίθετα με αυτό το οποίο λέγεται συνήθως, δεν είναι ο σκοπός που αγιάζει τα μέσα, αλλά τα μέσα αυτοαγιάζονται. Δηλαδή, ο τρόπος έχει σημασία, το να περνάς καλά, όχι το τι θα πετύχεις, αλλά το ότι περνάς καλά σήμερα. Αυτό είναι που έχει σημασία. Τέταρτον, η διαρχική αντίληψη εγώ φύσης, δηλαδή, θα επεκτείνω την απόλαυση όσο γίνεται περισσότερο. Προσέξτε, αυτό είναι πολύ λεπτό σημείο. Βάζω απέναντί μου τη φύση. Θα την κυριαρχήσω τη φύση. Θα της δώσω τη μορφή που θέλω εγώ. Θα την κάνω αυτό που θέλω εγώ. Και το σώμα μου, η σεξουαλικότητα. Ποια είναι η διαφορά, τώρα είναι αρκετοί νέοι εδώ, μεταξύ της αρχαίας σεξουαλικότητας και της σημερινής. Πώς το λέει ο Φουκώ, έτσι ο μεγάλος στοχαστής. Είναι η εξής διαφορά. Ο αρχαίος Έλληνας θεωρεί ότι έχει σεξουαλικά δικαιώματα.
ότι δηλαδή μπορεί να έχει υπό όρους μια ερωτική απόλαυση. Δεν επιτρέπει όμως ποτέ στον ερωτισμό να τον κυριεύσει. Προσέξτε. Είναι επίσης και εγκράτεια ιδανικό. Φοβάται την κατακυρίευση. Κανένα μεγάλο Έλληνα φιλόσοφο δεν θα βρείτε ο οποίος να είναι έκδοτος στις ειδονές. Κανέναν. Ο ίδιος ο Πλάτων λέει ότι αν δεν τρως μια φορά την ημέρα και δεν κοιμάσαι το βράδυ μόνος, σου φιλοσοφία δεν μπορείς να κάνεις. Στην 7η επιστολή. Είναι το φοβερό αυτό, διότι φοβάται την αλογία. Εμείς εδώ έχουμε την έννοια της σεξουαλικής εξερεύνησης σήμερα. Και δεν υπάρχουν όρια. Ποια είναι τα όρια? Είναι εκεί που επεκτείνεται η εμπειρία μου, είναι εκεί που δεν βλάπτω τον άλλον. Δεν του κάνω κακό, έχω λοιπόν το δικαίωμα, έτσι καταλαβαίνετε, εγώ και η φύση, εγώ και το σώμα, έτσι, ως αντικείμενο μιας υπεραπόλαυσης για την οποία αρνούμε να πληρώσω οποιοδήποτε αντίτιμο και τη θεωρώ και δικαίωμά μου. Ηθικές προτάσεις, είναι όλα αυτά, είναι προβολές προτύπων, αυτό κάνει τηλεόραση, έτσι δεν είναι? Τα πρωινάδικα προβάλλουν συνεχώς τέτοιους τύπους. Δεν υπάρχει περίπτωση να προβληθείτε από την ειδική αυτή ζώνη, εντάξει. Μην κοιτάτε τώρα μερικές πολιτιστικές εκπομπές που επέζησαν σαν δεινόσαυροι, εάν δεν έχετε τα χαρακτηριστικά αυτά τα παραπάνω. Αν δεν είστε ένας bon vivant, ο οποίος δεν έχει καμία απολύτως σχέση με καμία αναζήτηση σκοπού στην ιστορία, έτσι, δεν σέβεται τη φύση ως απέναντί του, αλλά είναι ο ίδιος ο κάτοχός της, έτσι, και όλα αυτά τα οποία είπα. Με ένα θρησκευτικό τρόπο να υπερασπίζεται την επιθυμία του και να είναι ένας μύστης εκπλήρωσής της και τίποτα άλλο. Και έκτος σωτηριολογική πρόταση. Όλα αυτά προσφέρονται υπό μορφή σωτηρίας. Μας σώζουν από τι? Από τους εγκλωβισμούς που φέρνει η θρησκεία, η παράδοση. Έτσι δεν είναι? Εγκλωβισμοί είναι όλα αυτά. Υποχρεώσεις. Οικογένεια. Σήμερα τα παιδιά βλέπετε ότι, λέω στους φοιτητές μου καμιά φορά, ότι σε λίγο θα λέμε ότι επαναστάτησε ο τάδε, παντρεύτηκε. Καταλάβατε? Διότι σου λέει δέσμευση, στάσου τώρα αυτά, τι θα δεσμευτώ, θα δεσμεύσω την επιθυμία μου στην επιθυμία κάποιου άλλου. Και τα παιδιά, καλή ιδέα, αλλά άμα το παιδί είναι άνθρωπος, θα σου βγει αύριο και μπορεί να σου πει και κανένα όχι. Τι θα μου πει όχι το παιδί? Καταλάβατε, είναι πάρα πολύ εύλογο σήμερα. Εύλογο το να πεις ότι δεν συμφέρει να παντρευτώ. Θα σου πούν πολύ, καλά κάνεις. Και ο γάμος παρουσιάζεται ως δέσμευση, έτσι δεν είναι, και ως κόλαση. Πώς το έλεγα εκείνη το κάτι τηλεοπτικά σύριαλς εκεί πέρα, τα ξέρετε. Λοιπόν, όπου και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή, έτσι. Καταλάβατε, όλα αυτά είναι αδιανόητα για μια ζωή η οποία θέλει να έχει νόημα. Το νόημα έχει να κάνει με μικρές δομές πάντοτε, να ξέρετε. Το νόημα έχει να κάνει με σχέσεις σε άμεσο επίπεδο. Το νόημα δεν δίνεται από μεγάλες διρεκτίβες και από νομοθετικές ρυθμίσεις. Το νόημα παράγεται από αυτόν που αγαπώ και αυτός που αγαπά, καταλάβατε τι λέω. Αυτό το πράγμα λοιπόν έχει μια δέσμευση. Γιατί η αγάπη έχει τους όρους της, δεν είναι έτσι? Έχει κάποιους όρους η αγάπη. Όταν αγαπάς, σέβεσαι μερικά πράγματα και ο άλλος σέβεται τα ίδια πράγματα και ο ένας καρπίζει και ο άλλος καρπίζει. Αυτό το πράγμα σήμερα θεωρείται υπερβολικά ευθυνοφόρο. Και υπό αυτή την έννοια θεωρείται επικίνδυνο. Και βεβαίως είναι επικίνδυνο το να μπούμε. Σκεφτείτε λοιπόν, βάλτε λίγο τις παραδόσεις σε αυτό το καζάνι, καταλαβαίνετε τι ήδη εννοώ. Θα σας πω τώρα και για τις πολιτιστικές συνέπειες όλων αυτών των πραγμάτων. Πολιτιστικές παρενέργειες αυτού του εργαλειακού τρόπου αντίληψης της ζωής ως μέσου και όχι ως σκοπού. Έτσι. Σκοπός για τίποτα. Ούτε η μεγάλη ιδέα, ούτε η μικρή ιδέα. Καμιά ιδέα. Καμιά ιδέα. Οι ιδέες μας ζαλίζουν. Και αυτός ο παπάς που μιλάει εδώ και λέει για ιδέες και αυτός, όχ, καταλάβατε τι λέω. Οι φιλόσοφοι και οι θεολόγοι και όλοι οι άνθρωποι έχουν να σημειώσουν για ιδέες. Αλλά και οι φιλόσοφοι δεν μιλάνε για ιδέες πια. Κάνουν άλλο είδους δουλειά πάνω στο στοχασμό. Λοιπόν, οι πολιτισμικές συνέπειες. Πρώτον, κυριαρχία απόλυτης προσαρμοστικότητας. Ο ιδεώδης σήμερα είναι ο προσαρμοστικός, δεν είναι? Προσαρμόζεται παντού. Είναι ικανός να επιβιώσει παντού. Γιατί είναι ελαφρύς. Δεν έχει βάρος. Πάνε εδώ υποβαθμίζονται οι ιδιαιτερότητες, οι παραδόσεις, οι 7 όλα, γιατί όλα αυτά με βαραίνουνε.
για να είμαι τέλεια προσαρμοστικός. Βέβαια, σαν ψυχολόγος θα σας πω ότι αυτό είναι και ο ορισμός της νεύρωσης. Η απόλυτη προσαρμοστικότητα λέγεται ιστερία. Αν θέλετε να το πω έτσι. Είναι ένας τρόπος δηλαδή να ανήκεις στους άλλους. Να μην ανήκεις τον εαυτό σου. Να μην έχεις αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ κοντά. Γι' αυτό και βλέπετε ότι όλα τα πρότυπα τα οποία προβάλλονται με τέτοιου είδους περιεχόμενο, όλα το βράδυ πάνε στον ψυχαναλυτή. Εδώ βλέπετε αυτό εσείς στην τηλεόραση βέβαια. Το βράδυ όπως πάει στην τακτική συνεδρία και τον τρελαίνει τον ψυχαναλυτή και ο ψυχαναλυτής βέβαια ανέχεται όλη τη διαδικασία αυτή διότι βγάζει του κόσμου τα λεφτά. Δύο. Θεώρηση πραγματικότητας ως αυταπάτης. Η πραγματικότητα είναι αυταπάτη. Αυτό που έχει σημασία είναι η ιδιωτική μου αλήθεια. Ποια πραγματικότητα. Α, στους όλους. Έτσι δεν είναι. Λένε ό,τι λένε. Όλοι οι ίδιοι είναι. Δεν υπάρχει καμιά έξω μου πραγματικότητα. Αληθινή. Αυτό το οποίο υπάρχει είναι αυτό το οποίο εγώ καταλαβαίνω. Και αυτό το οποίο με βοηθάει. Εμένα. Σήμερα. Τώρα. Προσέξτε, ξέρει η ψυχολογία και η φιλοσοφία ότι αυτό που με βοηθάει σήμερα τώρα είναι καταστροφικό αύριο. Καταλάβατε τι είναι. Το αλκοόλ με βοηθάει εδώ και τώρα σήμερα. Τα ναρκωτικά βοηθούν εδώ και τώρα. Αύριο καταστρέφουν όμως. Καταλάβατε το ίδιο για πρακτικές ζωής, τρόποι ζωής. Βοηθούν εδώ και σήμερα. Και αύριο τσακίζουν. Έτσι. Τρίτο, υποταγή στην τεχνική αναγκαιότητα. Εδώ είναι αυτό που λέμε πλήση εγκεφάλου. Έχουμε ανάγκες, έτσι δεν είναι, ένα οικονομική καταστροφή, πώς έρχεται μέσα από όλα αυτά. Οι ανάγκες μου είναι επινοημένες από άλλους. Έτσι δεν είναι η διαφήμιση, όχι απλά η διαφήμιση, αλλά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η κοινωνία μέσω της διαφήμισης. Δηλαδή η ανάγκη του καπιταλισμού να παράγει καταναλωτές. Έτσι ανανεώθηκε ο καπιταλισμός στον 20ο αιώνα. Με τη διαφήμιση. Παρήγαγε ξαφνικά καταναλωτές. Λοιπόν, και δημιουργεί αυτό το «on», το οποίο είναι υποταγμένο σε ό,τι του λέει η διαφήμιση. Και την άλλη μέρα, έτσι δεν είναι. Στην Αμερική ακόμα οι άνθρωποι και εμείς πριν από λίγα χρόνια αλλάζαμε αυτοκίνητο κάθε 3 χρόνια. Τι θυμάστε αυτό. Είδαμε και πάθαμε να δούμε κανένα παλιό μοντέλο στους δρόμους. Έπρεπε να έρθει κρίση. Και μερικά συμπαθητικά μοντέλα δηλαδή εξαφανίστηκαν. Γιατί έπρεπε να εξαφανιστούν. Και οι εταιρείες βγάζανε καινούρια. Συνεχώς με ελάχιστες αλλαγές για να ανταποκριθούν. Πού? Σε αυτές τις τεχνικές αναγκαιότητες που έχει ανάγκη αυτή η ανακατασκευή του image, ας πούμε. Ανακατασκευή του image. Δεν υπάρχει αντικειμενική αλήθεια. Άρα πρέπει να είμαι συνεχώς καινούριος. Πρέπει συνεχώς να εμφανίζομαι με καινούρια. Ναι. Μετά είναι το τέταρτο, η παρακμή του ατόμου. Αυτό σας φανεί παράξενο. Παρακμή του ατόμου. Εγώ θα έλεγα έκλειψη του ατόμου. Έκλειψη του ατόμου. Όλοι οι άνθρωποι είναι τελείως ξεχωριστοί και όλοι είναι τελείως ίδιοι. Έτσι δεν είναι. Βλέπετε ότι σήμερα όλοι σας, μόλις φύγετε από εδώ, θα βάλετε τα ίδια ρούχα. Ένα κοντομάνικο και ένα κοντό παντελονάκι. Άντρες, γυναίκες, όλοι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα θα μου πείτε, εντάξει, τι σημαίνει. Μαζί με πολλά άλλα τέτοια. Αυτό είναι το ελάχιστο. Σημαίνει την παρακμή του ατόμου ως φορέος νοήματος, ως φορέος κριτικής του κόσμου, ως φορέος μια άποψης για τον κόσμο. Ως φορέας κοσμοθεωρίας. Καταλάβατε. Μέσα στις κοινές αυτές νόρμες της απόλαυσης, όπου ο καθένας απολαμβάνει καταβούληση και όσο το επιτρέπει η υγεία του, χάνεται ακριβώς η ιδιαιτερότητα. Γιατί όλοι μοιάζουμε σε αυτά που κάνουμε. Αν δείτε τα παιδιά τα σημερινά, όχι μόνο στην Ελλάδα, πάρτε ένα Αγγλάκι, πάρτε ένα Γαλάκι, πάρτε ένα Έλληνα, νεαρό Έλληνα, που είναι σήμερα 16 χρονών. Ένα Νορβηγό. Είναι ακριβώς ίδιοι. Ακούν την ίδια μουσική, κάνουν τα ίδια πράγματα, έχουν τις ίδιες προτιμήσεις. Έχει χαθεί η ειδοποιώς διαφορά, γι' αυτό και όταν βρεθούν μεταξύ τους δεν έχουν παραδόξου να πούνε τίποτα. Είναι η διαφορά που με κάνει να έχω να πω κάτι.
Αν χαθεί η διαφορά, δεν έχω να πω τίποτα. Σ' αρέσει ο Τάδε, ξέρω εγώ, η Μαντόνα, ξέρω εγώ, η γέρασε αυτή βέβαια καημένη. Λοιπόν, πάει, εντάξει. Λοιπόν, μ' αρέσει. Εσύ τι ακούς και εγώ αυτό ακούω, ας πούμε. Ακούω και είδα. Τι διαβάζεις, το ίδιο πράγμα. Στο ίντερνετ, στο ίδιο site, τα ίδια site. Με το Facebook έχουμε επικοινωνία όλοι με όλους. Κάνουμε και ανταλλαγές στις διακοπές. Τα ξέρετε όλοι αυτά, δεν χρειάζεται να τα. Παλιά είχε νόημα, έλεγες ότι η μουσική της Ποντιακής, δεν είναι. Εμείς ακόμα λίγο τα ζήσαμε λίγο παλιότεροι. Και είχε ένα χαρακτήρα ψυχικό, εθνικό και πνευματικό αυτό. Καταλάβατε. Η στερελαδίτικη μουσική, η νησιώτικη μουσική, η διάλεκτη. Όλα αυτά τα πράγματα σήμερα ισοπεδώνονται. Αυτό το πράγμα είναι προς όφελος της ιδιαιτερότητας ή προς καταστροφή της. Προς καταστροφή της είναι. Καταλάβατε, παλιότερα ο Σαββόπουλος ήδη το είχε δει αυτό σε εκείνο το τραγούδι το καταπληκτικό που έλεγε στη δεκαετία του 60 ή του 70 αρχές. Σε ευχαριστώ, ο εταιρεία. Εν αυθονία μου παρέχεις, στέγη, τροφή και προστασία. Έτσι. Και τα παιδιά αυτού του κόσμου, γυμνά, πώς έλεγε αυτά, και πονεμένα, παίρνουν το δρόμο για τη μητέρα και εγώ ξαναγυρνώ σε σένα. Περνάμε στην εποχή του φοβερότερου καπιταλισμού, αν θέλετε. Ας είναι και αριστερός. Ο καπιταλισμός χαίρεται να λέει αριστερά συνθήματα. Είναι ευτυχία του αυτή. Καταλάβατε, εγώ, οι καλύτεροι διάκονοι του καπιταλισμού είναι τα αριστερά κόμματα, να το ξέρετε αυτό. Έτσι. Λοιπόν, και με τον τρόπο αυτό, γι' αυτό και η Αμερική έχει πολύ αριστερά, μεγάλη αριστερά. Λοιπόν, γιατί χρειάζεται. Είναι ο τρόπος της ισορροπίας. Έτσι, αλλά δεν σημαίνει αυτό το πράγμα ότι υπάρχει πραγματική αμφισβήτηση ενός κράτους που είναι ελάχιστα κοινωνικό κράτος. Στην πραγματικότητα, ακόμα και σήμερα. Έτσι. Πέμπτον, ήθος συμβιβασμού και μίμησης. Όλοι έτσι κάνουν. Όλοι έτσι κάνουν. Γιατί κλέβεις, γιατί όλοι έτσι κάνουν. Μα επειδή το κάνεις εσύ, το κάνουν όλοι. Αν δεν το έκανες εσύ, δεν θα ίσχυε πια το όλοι έτσι κάνουν. Το όλοι έτσι ισχύουν επειδή το κάνεις εσύ. Αλλά βέβαια αυτό είναι αμφισβήτητο. Κοιτάξτε, αυτά είναι συνέπειες της πιο ορθολογικής οργάνωσης της κοινωνίας. Αυτά είναι φαινόμενα τα οποία αφορούν όχι την Ελλάδα, ολόκληρη τη Δύση σήμερα. Και οι διαπιστώσεις τις οποίες χρησιμοποιώ εδώ, δεν αφορούν την ελληνική πραγματικότητα μόνο, αλλά είναι κυρίως, θα έλεγα, διαπιστωμένες από μεγάλους δυτικούς στοχαστές. Και βέβαια, το έκτο είναι, για να τελειώσω, η επανάσταση του οτιδήποτε. Το είπα ήδη, ζούμε σε μια επαναστατική εποχή, η οποία όμως, για πρώτη φορά, δεν έχει να προτείνει απολύτως κανένα σκοπό στην ιστορία. Καταλάβατε, ο Μάρξ είχε να προτείνει ένα σκοπό. Δεν είμαι, προσέξτε, το πρόβλημα είναι σύνθετο. Και οι αντικειμενικοί λόγοι, αν γίνουν ολοκληρωτική κοσμοθεωρία, έχουν πρόβλημα. Αν σας πει κάποιος ότι έχει το κλειδί της ιστορίας και ξέρει που πάει η ιστορία και θα σας πάει εκεί και εκείνο τόπος του επίγειου παραδείσου, και στην περίπτωση αυτή υπάρχει πρόβλημα και τα είδαμε τα προβλήματα με εκατομμυρίων θυμάτων, έτσι. Γι' αυτό πάντοτε η λύση είναι μια ισορροπία μεταξύ υποκειμενικού και αντικειμενικού. Και εδώ έρχεται η παράδοση ακριβώς. Εδώ ακριβώς έρχεται αυτός ο τρόπος τον οποίο έχω να έχω έναν εαυτό πριν τη συνάντηση με τον άλλον. Στη συνέχεια θα γίνουν ωραία πράγματα, αλλά να ξέρετε ότι πρέπει να έχω έναν εαυτό για να έχω τον άλλον και για να μπορέσω να διαμορφώσω αυτό τον εαυτό πρέπει να συμμετέχει και ο άλλος σε αυτό το πράγμα. Αλλιώς είναι παράνοια, μικρή ή μεγάλη. Δεν είναι αυθεντικά ιστορικό αυτό. Είναι φαντασίωση. Από την άλλη, όμως, αν δεν έχω καμία σχέση, πραγματικά φτάνω σε αυτό το οποίο περιγράφουμε σήμερα και το οποίο είναι η κρίση. Και το ξαναλέω, είναι φοβερό το ότι μετά από μια δεκαετία, και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και αλλού, λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι καταλαβαίνουν ότι από την κρίση αυτή
δεν θα βγούμε. Εάν δεν γίνουν βαθύτερες συνειδητοποιήσεις σαν και αυτές εδώ. Νομίζουν πολλοί. Γι' αυτό και αυτό το εκμεταλλεύονται οι πολιτικοί και εμφανίζονται κάθε φορά ως μάγοι που θα βγάλουν το νέο λαγό από το καπέλο που δεν έχει τίποτα μέσα το καπέλο στο μεταξύ πια. Και θα κάνουμε μια αναδιευθέτηση. Έτσι. Με τους νόμους όμως αυτούς, τους παρακμιακούς. Και θα μπορέσουμε ξαφνικά να έχουμε ξανά τα λεφτά που είχαμε πριν για να ζήσουμε την άρρωστη ζωή που ζούσαμε πριν. Ως δυτικός κόσμος. Στην πραγματικότητα είναι μια επαναστατική εποχή διότι προετοιμάζονται νέες συνειδητοποιήσεις. Προσωπικά εύχομαι αυτό να μην γίνει μέσα από μεγάλες καταστροφές, μέσα από μεγάλους πολέμους. Γιατί ξέρετε ότι μετά από τέτοιες κρίσεις ακολουθούσαν πάντοτε και πόλεμες, δεν είναι. Αν δεν είχε γίνει αυτό που έγινε στην Αμερική το 1929, δεν θα είχαμε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Διότι έτσι σταμάτησαν οι υποχορηγήσεις στην Γερμανία και η Γερμανία αναγκάστηκε να εκραγεί. Και πολλά άλλα τέτοια. Μακάρι να μην γίνει με βίαιο τρόπο, άλλο πιο βίαιο από αυτόν που ήδη γίνεται. Γιατί και τώρα βίαια γίνεται. Αλλά να ξέρετε ότι είναι μια συναρπαστική εποχή αυτή η εποχή. Ακριβώς διότι μας καλεί σε τέτοιου είδους λύσεις, οι οποίες σώζουν ό,τι είναι γόνιμο από το παρελθόν, αν είναι αυθεντικές, στην προοπτική αυτή του μέλλοντος και όχι απλά και μόνο στην προοπτική ενός κλεισίματος. Έτσι κι αλλιώς κανένας δεν μπορεί να κλεισεί στον εαυτό του σήμερα. Η εξωστρέφεια είναι κάτι σαν καταδίκη. Αν την κάνουμε λοιπόν σωστά, όντας αυτοί που είμαστε. Εγώ από μια άποψη, να το πω έτσι, τελειώνω τώρα, έχω τελειώσει, θαυμάζω λίγο τους ποντίους, που ακόμα μιλάνε έτσι και μπορούν να σκέφτονται έτσι. Δηλαδή έχουν κάτι στο οποίο επιστρέφουν. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι έγινε κάτι σημαντικό εκεί, για να κρατιέται ακόμα. Να κοιτάξω να το κρατήσετε με το γόνιμο αυτόν τον τρόπο και να μπορέσουμε κι άλλοι σε αυτό να ακολουθήσουμε.